θα φάμε κάτι για να μας ανοίξει η όρεξη να κάνουμε ένα παιδί. Παιδάκια, εμείς θα φάμε σίγουρα, εγώ και ο Αλέξανδρος, θα μαγειρέψουμε παρεούλα. Εσείς... Αυτό που τα τρώτε, εσείς τα φάγατε και τα τρώτε μόλις σας. Μαζί τα φάγαμε. Όχι, μαζί, εσείς οι δύο τα φάγατε. Λοιπόν, και έρχομαι να συναντήσω στην κουζίνα τον Αλέξανδρο, ο οποίος με περιμένει για να μου ετοιμάσει, λέει, χοιρινό με κάρι. Χοιρινό με κάρι και κρεμμύδια, Alex, τι κάνει. Μα τι ωραίο που κάνει αυτό. Μα τι ωραίο παντελόνι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι σου είπανε, αλλά εμένα μου αρέσει. Δεν ανταλλάσσω φιλοφρονήσει, τα λέω από την καρδιά μου. Το ξέρει αυτό. Τα λέω από την καρδιά μου. Και άσω να πεινάνε. Είσαι δεν πειράζει, θα τα φάμε μαζί. Σαν το φαγητό μα. Μια χαρά. Τι γίνεται, ρε, Άλεξ, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο χοιρινό με κάρι και κρεμμύδια. Θέλω να περάσουμε κατευθείαν να δούμε τα υλικά μα. Έχω φτιάξει έτοιμο πιάτο. Αυτό εδώ είναι για σένα ζεσταμένο. Έχουμε ένα κιλό χοιρινό λαιμό από το φίλο μου τον Γιώργο τον Μπούμπα. Έχουμε 750 γραμμάρια κρεμμύδια, μία σκερίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, τρεις κουταλιές κάρι, τέσσερις κουταλιές ελαιόλαδο. Να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Δύο κουταλιές βούτυρο λούρπακ, μία κουταλιά αλεύρι, 150 ml λευκό κρασί, 500 ml ζωμό κοτόπουλο, 150 γραμμάρια γάλα καρύδας. Και χρειαζόμαστε μία κουταλιά θυμάρι, το οποίο θα ψιλοκόψουμε, 500 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι, το έχω βρασμένο, αλάτι και φρεσκοτριμένο πιπέρι. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Και θα μου λες και τα μυστικά σου, ε. Λοιπόν, τα μυστικά είναι, βάζουμε μία σοτέζα σε πολύ δυνατή φωτιά και θα βάλουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο και θα βάλουμε και βούτυρο. Βούτυρο λούρπακ από 100% αγελαδινό γάλα. Εδώ θα βάλω περίπου... δύο κουταλιές, την έχω ζεστάνει την κατσαρόλα μου καλά, ναι, για να έρθει το βούτυρο να βγάλει όλο του το άρωμα, αλλά για να μην καεί θα το βοηθήσουμε να βάλουμε και λίγο λάδι. Κάποτε πίστευα ότι ή βούτυρο θα βάλεις ή λάδι. Όχι, και ο συνδυασμός, να ξέρεις, είναι γενικός και στη μαγειρική πάρα πολύ, μια πολύ έτσι δυνατή τάση, μόδα. Γιατί παίρνει πιο... αρώματα και από τα δύο υλικά. Άρα γίνεται πιο πλούσιο γευστικά. Ακριβώς. Κάτι το οποίο θέλεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κρέας μας, το οποίο πήρα από το φίλο μου τον Γιώργο τον Μπούμπα, από τα κρέατα Υπήρου. Ο οποίος δεν σου κρύβω σήμερα, είναι εδώ, κοίτα. Πού τον έχει έρθει. Μιλάω συνέχεια για εσάς και δεν σας έχω δει. Είδες, σήμερα ήρθε να έρθει να δει λίγο την εκπομπή από κοντά. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το κρέας μας μέσα, δυνατή φωτιά, να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Και εσύ θα μου ρίξεις λίγο αλάτι και λίγο σκοτριμένο πιπέρι. Ωραία. Και μουσικούλα, τι έγινε, παιδιά, σήμερα δεν έχουμε μουσικούλα. Πάντα έχουμε, αλλά τι θέλεις, παραγγελίες εγώ ακούω. Παραγγελίες, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά θα ελληνικό το σκεφτώ. Ελληνικό ή ξένο. Εδώ είμαστε του ρεπερτορίου του πλούσιου. Νομίζω το έχουμε λίγο στο ξένο σήμερα, τι λες. Πάντως δεν είμαστε δύο ξένοι. Όχι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αγαπιόμαστε πολύ. Λοιπόν, αυτό θα το αφήσουμε να πάρει λίγο χρώμα. Ναι. Και όσην ώρα παίρνει χρώμα, θα δεις ότι εδώ έχω ένα μπολ το οποίο έχω ψιλοκόψει κρεμμύδια. Μπολικό κρεμμυδάκι. Ναι, αλλά θα κόψω άλλο ένα γιατί θέλω να δούμε πώς θα κόψεις τα κρεμμύδια για αυτή τη συνταγή. Θέλω να το κόψεις στη μέση, ξανά στη μέση και μετά σε πολύ λεπτές φέτες. Φετούλες, ε. Εδώ. Πάρε πιατάκι. Α, είναι και ζεστό. Στο έχω περιποιηθεί. Μωρέ, δεν αξίζω λίγο περιποίηση κι εγώ. Λίγο. Την περισσότερη περιποίηση χρειάζεσαι. Να τα βρε, Αλέξτρε. Να άρχισε πιο συχνά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε και το υπόλοιπο κρεμμύδι. Το κρέας μας έχει αρχίσει και παίρνει σιγά σιγά χρώμα. Θα το γυρίσουμε και από την άλλη πλευρά. Μπορείτε να πάρετε ένα κουταλάκι, μια πυρούνα, ένα πυρουνάκι να το γυρίσετε. Βλέπετε το χρώμα που παίρνει. Ναι. Και θέλω έτσι να σιγώ, παίρνει χρώμα σιγά σιγά, να σιγώ μαγειρεύεται, γιατί έτσι πρέπει να μαγειρευτεί και το κάρι μας. Τα έχεις κόψει όμως μεγάλα κομμάτια, για πες μου λίγο, γιατί εγώ συνήθως τα φοβάμαι όταν το κόβω έτσι και λέω, θα μπορεί να ψηθεί, να ετοιμαστεί. Θα σου πω τι γίνεται, αυτός είναι ένας χοιρινός λαιμός, ο οποίος αυτός μπορεί να ψηθεί και πολύ γρήγορα, αν είναι λεπτά κομμάτια και τρώγεται κατευθείαν. Αν όμως το μαγειρέψει την κατσαρόλα, χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό καλύτερα λίγο μεγαλύτερα κομμάτια και να το αφήσουμε να σιγομαγειρευτεί για να μαλακώσει. Λοιπόν, τελειώνω το κρεμμύδι και όπως είναι, τώρα που έχει πάρει χρώμα το κρέας μας, εδώ, θα βάλουμε όλα τα κρεμμύδια μας μέσα. Πάντως καραμελώνει το κρεμμύδι και δίνει μια γλυκιά γεύση μαζί με το κάρι που είναι όνειρο. Είναι φοβερό. Πω, γεια στα κεράκια σου. Λοιπόν, βάζω τα μισά κρεμμύδια, κοίτα, μισά κρεμμύδια στην αρχή. Και βάζουμε λίγο αλεύρι, ναι, εδώ, βάζουμε το κάρι μας και το σκόρδο μας. Και έχεις εδώ κάνει το κρέας, παρά το είναι μαλακό, το έχεις κάνει όμως, ρε παιδί μου, λουκούμι. Για πες, λουκουμάκι, ναι, γιατί να ξέρεις τι, εύκολα, να... έχει σιγοβράσει και έχει μαγειρευτεί σιγά σιγά, θα σου δείξω τώρα τον τρόπο. Αν δεν αρχίσω να κλαίω τα πολλά κρεμμύδια, θέλω να ανακατέψουμε πολύ καλά
να πάει παντού το κάρι, το αλεύρι, το σκορδάκι. Να. Και κάπου εδώ θα ρίξουμε και τα υπόλοιπα κρεμμύδια μας. Πάντως μου αρέσει γιατί είναι καθαρές γεύσεις. Νιώθεις αυτή την ωραία τη γλύκα που δίνει το κάρι και για μένα που το λατρεύω. Ένα παραπάνω, το καταλαβαίνετε. Και το όμορφο χρώμα τελικά που προκύπτει στη σάλτσα. Δεν είναι ωραίο αυτό το κυτρινοπό. Ναι, και δεν το νιώθεις βαρύ, ρε παιδί μου, το φαγητό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχουμε βάλει λοιπόν και όλα μας τα κρεμμύδια. Θα σβήσουμε με το κρασί μας. Εντάξει. Ναι. Και θα ρίξουμε μέσα και το ζωμό. Εδώ λοιπόν θέλω μετά να πάρετε ένα καπάκι, να σκεπάσετε σιγά σιγά εδώ την κατσαρόλα σας και θα αφήσουμε το φαγητό μας να βράσει τουλάχιστον 45 με 50 λεπτά. Θα σιγοβράσει και θα γίνει λουκούμι. Στο τέλος έχουμε ακόμα δύο πραγματάκια και κλείνουμε. Ναι. Θέλω να βάλουμε όταν τελειώσει το φαγητό το γάλα καρύδας, δεν το βάζω ακόμα. Όταν γάλα τελειώσει καρύδας. Το βάζουμε. Καλά, ναι. Θα με τρελάνεις τώρα από το Survivor με φέρει στην κουζίνα. Ιδέες! Yeah. Εδώ είναι για να θυμηθούμε λίγο και τους φίλους μας στο Survivor. Το γάλα καρύδας τι κάνει. Το γάλα καρύδας έρχεται και κάνει πολύ πιο ήπια τη γεύση από το κάρι. Mm. Και έρχεται και κάνει πολύ πιο smooth και πιο ωραία να το πω, φινετσάτη τη σάλτσα μας. Κατάλαβες. Μ' αρέσει εμένα το γάλα καρύδας. Δεν λείπει από το ψυγείο μου, να ξέρετε. Αυτό είναι κρέμα καρύδας ή και γάλα καρύδας. Και έχουμε το ρύζι το οποίο μπασμάτι το έχουμε βράσει. Ωραία. Και στο τέλος, όταν το έχουμε βράσει, για να του δώσουμε φυσικά νοστιμιά, θέλουμε να βάλουμε δύο κουταλιές βούτυρο λούρπακ από 100% αγελαδινό γάλα. Να ανακατέψουμε καλά το ρύζι μας, να λιώσει. Καταλαβαίνεις ότι άλλος θα αναλάβει τη σκυτάλη, διότι βλέπω ότι έρχονται σιγά σιγά για την αποδοσία. Κοίτα εδώ. Άλεξ, μου σε ευχαριστώ έρχεται πάρα πολύ. Έρχεται ο μαχητής. Είναι ο μαχητής, αλλά και εγώ, δεν πάω πίσω, με βλέπεις. Να είσαι καλά.